Συνεχίσει σκέψει με το στενό του συνεργάτη, αντιπρόεδρο Μάικ Πένς, πραγματοποιεί ο νεοεκλεγής πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να επιλέξει τα ονόματα που θα στελεχώσουν την κυβέρνησή του. Για το κομβική σημασία χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Οικονομικών προαλήφεται ο βετεράνος της Wall Street και υπεύθυνος οικονομικών της προεκλογικής καμπάνιας του Τραμπ, Steve Mnuchin. Ο Mnuchin έχει εργαστεί στην Goldman Sachs, δέχεται όμως ήδη σκληρή κριτική στους κόλπους των Ρεπουμπλικανών, που θεωρούν ότι μια τέτοια κίνηση σηματοδοτεί το ξεπούλημα της κυβέρνησης στη Wall Street. Για το Υπουργείο Εμπορίου ακούγεται έντονα το όνομα του δισεκατομμυριούχου επενδυτή και μεγαλομετόχου της Τράπεζας Κύπρου, Wilbur Ross. Ο κύριος Ross είχε τεθεί επικεφαλής της ομάδας δωρητών για την οικονομική ενίσχυση της καμπάνιας του Τραμπ. Για το αξιώμα του Υπουργού Εξωτερικών πιθανή θεωρείται η επιλογή του πρώην δημάρχου Νέας Υόρκης, Ρούντι Τζουλιάνι. Ο 72χρονος Τζουλιάνι είχε δηλώσει πάντως ότι δεν ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο αξίωμα. Προσωπάρχης του Λευκού Οίκου επελέγει ο Ελληνοαμερικανός Ράιαν Σπρίμπους, ο μακροβιότερος πρόεδρος της Ρεπουμπλικανικής Εθνικής Επιτροπής και στενός φίλος του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Πολ Ράιαν. Επικεφαλής της ομάδας πολιτικού σχεδιασμού ορίστηκε ο Στίβεν Μπάνον, ένας εκ των πλέον προβεβλημένων εκπροσώπων της δεξιάς πτέρυγας των Ρεπουμπλικανών.